Μέρη. Καλό μεσημέρι. Έχουμε αποφάσεις από αυτή τη σύσκεψη για τα νοσοκομεία, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Δημήτρη, μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη αυτή, θέλω να ομολογήσω ότι δεν ήμουν μέσα και θα πρέπει να ενημερωθώ γι' αυτό. Απολογούμε, αλλά ξέρω ότι το βασικό θέμα ήταν ποιες είναι οι ανάγκες, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, πώς βελτιώνονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η καλή εικόνα, αυτή η αποτελεσματικότητα που έχουν τα νοσοκομεία μας σε αυτή την πανδημία και να ενισχυθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορεί να έρθει στο μέλλον. Σε σχέση με τη σταδιακή χάλαρωση των μέτρων, υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι η αρχή θα γίνει 4 Μαΐου, Δευτέρα. Είναι κάτι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει ξανά συνάντηση με την ομάδα επιστημόνων που πλαισιώνει το Υπουργείο Υγείας, την επιδημιολογική ομάδα της ΟΣΤ. Λέμε, ώστε να έχει μια τελική διαβούλευση γύρω από το πώς θα γίνει η πρώτη φάση χαλάρωσης των μέτρων. Μετά, την Τετάρτη, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού και η Υπουργική Επιτροπή συνεδριάσει, για να υπάρξουν τελικές αποφάσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή, ελεγχόμενη και με πολύ προσεκτικό τρόπο χαλάρωση των μέτρων. Ένα πρώτο κύμα χαλάρωσης μέτρων για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα στη ζωή μας και στην οικονομία. Κύριε Παπαδόπουλε, σε σχέση με μια άλλη απόφαση που είχαμε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε, θα δίνονται κουπόνια με κρατικές εγγυήσεις για τουρίστες που είχαν πληρώσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι ένα σύστημα το οποίο γίνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Υπήρξαν προκαταβολές, ήταν πάρα πολλές προκαταβολές για αυτούς τους μήνες που έχουν κλείσει τα αεροδρόμια της χώρας μας. Οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες, αντί να επιστρέψουν λεφτά, θα δώσουν την ευκαιρία στους τουρίστες, σε αυτούς που έχουν κλείσει ήδη και προπληρώσει, αντί να πάρουν λεφτά, να πάρουν κουπόνια με τα οποία θα μπορούν να επισκεφτούν και να κάνουν διακοπές στην Κύπρο μέχρι και το τέλος του 2021. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει απώλεια ενός τεράστιου εισοδήματος για την τουριστική βιομηχανία και τους ξενοδόχους. Οι οδηγίες όμως από την Κομισιόν ήταν ότι έχει δικαίωμα ο πελάτης να επιλέξει αποζημίωση πριν από τα κουπόνια. Βεβαίως. Δεν θα το κάνουμε αντιδημοκρατικά αυτό. Θα δοθεί επιλογή στον πελάτη με ένα κάποιο κίνητρο για λίγο περισσότερες υπηρεσίες με τα λεφτά που έχει πληρώσει. Εκείνο όμως που χρειάζεται και κρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, νομοσχέδιο για να πάει στην Βουλή. Κύριε Παπαδόπουλε,